Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το απόγευμα 36χρονος στρατιωτικός σε αγροτική περιοχή του Στριμωνικού. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα κυνηγετικό όπλο. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Νιγρήτας. Στην περιοχή του Στριμωνικού βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Τετάρτης, επόπ επιλοχίας της 33ης Επιλαρχίας Μέσων Αρμάτων, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ο επιλοχίας βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Ήταν 36 ετών και βρέθηκε σε αγροτική περιοχή του Στριμωνικού, έξω από το αυτοκίνητό του, με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα κυνηγετικό όπλο. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Νιγρήτας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο επόπ επιλοχίας της 33ης Επιλαρχίας Μέσων Αρμάτων ήταν 36 ετών, άγαμος, βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Βρέθηκε νεκρός στις απογευματινές ώρες στην περιοχή Στριμωνικού του νομού Σερών. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του διενεργούνται από την ελληνική αστυνομία. Στην ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στους οικείους του. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, εξηγεί συζήτηση από τη Νέα Δημοκρατία αναφορικά με τις εξαγγελίες της περί ανάγκης μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος ο Αλέξης Τσίπρας μέσω συνέντευξής του στον Αντένα. Μιλώντας χθες βράδυ στην Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε άδεια ταμεία και τώρα έχουν πάνω από 35 δις, που είναι οι θυσίες του ελληνικού λαού. Ζήτησε να μην παραδοθούν τα κλειδιά του ταμείου σε αυτούς που λαιλάτισαν και είπε ότι σήμερα αποκαλύφθηκε το σχέδιό τους, δηλαδή ένα τέταρτο μνημόνιο. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα, καταλογίζοντάς του ότι σχεδιάζει νέο μνημόνιο μέσω της πιστοληπτικής γραμμής στήριξης. Ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι την Κυριακή μπορεί να γίνει μεγάλη εκλογική και πολιτική ανατροπή στην ιστορία του τόπου. Ιδιαίτερα να απευθυνθώ εδώ στην Αχαΐα, στους ψηφοφόρους του παλιού Πασόκ. Η σημερινή ηγεσία της μετεξέλιξής του, του Κινάλ δηλαδή, έχει ήδη συμφωνήσει να στηρίξει την επόμενη μέρα για κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για Πρωθυπουργό. Και έχει συμφωνήσει με αντάλλαγμα το κούρεμα των θάλασσων δανείων και των δύο κομμάτων που ξεπερνάνε σήμερα τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες σε αυτή τη μάχη, σε αυτή την κρίσιμη μάχη, να συνταχθούν μαζί μας για την ανατροπή, για τη μεγάλη ανατροπή. Δεν μπορούν σήμερα οι πολιτικοί εκπρόσωποι και συνεχιστές του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να αγκαλιάζουν το γιο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το γιο του Αποστάτη, για πρωθυπουργό της χώρας την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, δημοκρατικοί πολίτες της Πάτρας. Εκτεταμένη αναφορά έκανε στην πιστοληπτική γραμμή στήριξης, θέση που απέρριψε ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Α. Σήμερα αποκαλύφθηκε το σχέδιό του, είπε ο κύριος Τσίπρας, υονοώντας τις δηλώσεις του υποψήφιου της Νέας Δημοκρατίας Μπάμπη Παπαδημητρίου και εξήγησε τα εξής. Δεν θα τους επιτρέψουμε να βάλουν χέρι στις θυσίες του ελληνικού λαού ξανά. Γιατί αν βάλουν χέρι στις θυσίες μας, τότε θα ξαναγυρίσουμε πίσω στις σκοτεινές εποχές των μνημονίων. Σχέδιό τους, λένε, είναι η πιστοληπτική γραμμή στήριξης. Δηλαδή αυτό που ήθελε ο κύριος Τουρνάρας και εμείς με αγώνα ένα χρόνο πριν καταφέραμε να αποφύγουμε βγάζοντας τη χώρα από τα μνημόνια. Μα γιατί θέλαμε να το αποφύγουμε? Γιατί η πιστοληπτική γραμμή στήριξης σημαίνει αναγκαστικά νέο μνημόνιο. Αυτό που εμείς καταφέραμε να αποφύγουμε λοιπόν είναι σήμερα το σχέδιο του κύριου Μητσοτάκη. Σκληροί ήταν και οι χαρακτηρισμοί για τους πολιτικούς του αντιπάλους για τη στάση του στη Συμφωνία των Πρεσπών, αποκαλώντας τους υποκριτές, ψεύτες, πολιτικούς απατεώνες και πατριδοκάπηλους. Οι υποκριτές της δεξιάς, οι πατριδοκάπηλοι, έστησαν μια άθλια εθνική σκευωρία που τούτες τις μέρες αποκαλύπτεται. Αυτοί που είχαν παραδώσει από το 2005 το όνομα Μακεδονία
αυτοί που είχαν βάλει, που δεν είχαν βάλει κανέναν όρο για αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας και δεχόντουσαν το Μακεδονία παντού και μέσα και έξω, αυτοί οι ίδιοι έστησαν ένα απίστευτο γαϊτανάκι υποκρισίας, παριστάνοντας τάχα τους Μακεδονομάχους. Αυτά λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να δούμε τι δήλωσε χθες στην τηλεόραση του Α ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ζήτησε ισχυρή εντολή για να μπορέσει, όπως είπε, να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Έκανα αυτονόητη παρατήρηση, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, θα οδηγηθούμε σε εκλογές με απλή αναλογική. Δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να λέει ότι θα ενδιαφερόμουν να στηρίξω μια κυβέρνηση συνεργασίας. Η μόνη σίγουρη λύση για να έχει ο τόπος ισχυρή κυβέρνηση είναι ο κόσμος να επιστρατευτεί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεόραση του Α. Όχι, δεν υφίσταται κανένα τέτοιο θέμα, απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης κατηγορηματικά για το θέμα της πιστοληπτικής γραμμής σχετικά με δήλωση του υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μπάπη Παπαδημητρίου. Ζητώ ισχυρή εντολή για να εφαρμόσω το πρόγραμμά μου, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εθνικές εκλογές της Κυριακής, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Δεν το έχω κρύψει ότι ζητώ ισχυρή εντολή για να μπορέσω να εφαρμόσω το πρόγραμμά μου και μόνο μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να εξασφαλίσει στη χώρα σταθερότητα, προοπτική τετραετίας και δυνατότητα εφαρμογής ενός προγράμματος που δεν το έχω κρύψει, γι' αυτά θα συζητήσουμε σήμερα, το οποίο θέτω στην κρίση του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, έκανα μια αυτονόητη παρατήρηση. Ότι αν δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, θα οδηγηθούμε σε εκλογές άμεσα με απλή αναλογική. Είναι μια διαπίστωση, όχι μια εκτίμηση, ούτε μια προσδοκία του τι θέλω να γίνει. Προφανώς και θέλω να έχω μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Αλλά το ερώτημα δεν πρέπει να το απευθύνεται σε μένα. Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει κάποιο άλλο κόμμα το οποίο σήμερα να λέει ότι εγώ θα ενδιαφερόμουν να στηρίξω ως ο μικρός κυβερνητικός εταίρος μια κυβέρνηση συνεργασίας. Από τη στιγμή λοιπόν που κανείς δεν το λέει αυτό, έχω μια υποχρέωση να θέσω τους Έλληνες πολίτες μπρος στα πραγματικά διλήμματα των εκλογών. Και η μόνη σίγουρη λύση σήμερα για να έχει ο τόπος σταθερή κυβέρνηση είναι μια ισχυρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία. Οι μειώσεις των φόρων θα αρχίσουν από 1η-1η του 2020 και θα συνεχιστούν σε βάθος τετραετίας, είπε, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να σταματήσει η πολιτική των υπερπλονασμάτων που ακολούθησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος προανήγγειλε και στοχευμένες μειώσεις δαπανών σε διάφορους τομείς. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών στο παρελθόν βοήθησε στην φορολογική συμμόρφωση, παρατήρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε εξηγήσει πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, ποιος είναι ο χρονισμός εφαρμογής του προγράμματός μας, γιατί έχουμε πει ότι ουσιαστικά δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για το 2019, άρα οι μειώσεις των φόρων θα αρχίσουν από 1η-1η 2020 και θα αφορούν το 2020. Και ότι οι επόμενες μειώσεις φόρου θα γίνουν σε βάθος τετραετίας. Mm-hmm. Δεν είπαμε ότι θα γίνουν όλα από την πρώτη στιγμή, γιατί θα ήταν ανεύθυνο να το έλεγα. Έχουμε πει επίσης ότι πρέπει να σταματήσουμε με την πολιτική της δημιουργίας υπερπλεονασμάτων. Μεγαλύτερων πλεονασμάτων με αυτά που μας ζητούν οι εταίροι, σκοτώνοντας τη μεσαία τάξη και επιστρέφοντας στη συνέχεια αυτά τα οποία έχουμε πάρει από τη μεσαία τάξη με τη μορφή επιδομάτων. Και ότι αυτή είναι λάθος πολιτική. Για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε τα εξής. Η ιστορία έχει γράψει ότι ο Κώστας Καραμαλής είπε όχι, απειλώντας με βέτο, εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας είπε ναι, προειδοποιώντας ότι ο κύριος Τσίπρας παραχώρησε τη μακεδονική γλώσσα και εθνότητα. Η ιστορία έχει γράψει ότι ο Κώστας Καραμαλής στο Βουκουρέστι είπε όχι, απειλώντας με βέτο, εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέχεια είπε ναι. Και δεν ήταν μόνο ο Κώστας Καραμαλής που είπε όχι, 5 ακόμα πρωθυπουργοί δεν συμφώνησαν σε μία συμφωνία η οποία εκχωρούσε στους γείτονές μας μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι δε επιστολές, οι οποίες ξαφνικά διάφορα λαγωνικά απεκάλυψαν, ήταν γνωστές και δημοσιευμένες στον τύπο από το 2005. Σημασία έχει όμως τελικά τι έγινε. Και αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι το 2008 μια κυβέρνηση απέναντι σε αφόρητες διεθνείς πιέσεις, και το θυμάστε πολύ καλά, πιέσει από την Αμερική, πιέσει από την Ευρώπη, είπε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία, μπλόκαρε την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην ουσία κράτησε μια υπεύθυνη εθνική στάση, την οποία ο κύριος Τσίπρας μόνος του για δικούς του λόγους ακύρωσε. Βρέθηκε σε σύγκρουση με τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, δεν εξήγησε ποτέ γιατί αυτή η σπουδή να ολοκληρωθεί αυτό το ζήτημα.
Αυτά λοιπόν και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα πάμε τώρα να κάνουμε κουβέντα εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Επιλογές για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο εδώ τον κύριο Μιχάλη Δάμαρη. Είναι υποψήφιος βουλευτής Σερών με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας. Κύριε Δάμαρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη τη ΣΕΡΕΣ, σε όλη τη Μακεδονία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας για την αυριανή επίσκεψη της κυρίας Κωνσταντοπούλου εδώ στην πόλη των Σερών. Από μια εξαναβολή, να το πω έτσι, η επίσκεψη την περασμένη εβδομάδα. Για πείτε μας πού θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και τι λέει το πρόγραμμα. Ναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, μετά την ομιλία της στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, θα έρθει στην πόλη μας. Θα είναι στο καφέ, ονομάζεται 1800 το καφέ, είναι στο κέντρο της πόλης. Εκεί θα έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τους πολίτες και να δεχτεί τα ερωτήματά τους. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου επέλεξε να κλείσει την περιοδία της για αυτές τις βουλευτικές εκλογές της στο νομό μας και στην πόλη μας, διότι έχει δώσει μια υπόσχεση πως θα λειτουργεί και ως βουλευτής Σερών. Μάλιστα. Διότι ο νομός μας είναι ένας νομός με πολύ υψηλή παραγωγή. Είναι ο χαμηλότερος νομός σε ΑΕΠ. Αυτά τα δύο δεν ισοσταθμίζονται, δεν πάνε μαζί. Κάτι πρέπει να γίνει. Και είμαστε και τελευταίος νομός στη χώρα, έτσι, στο ΑΕΠ το οποίο αναφέρατε. Σωστά. Είδαμε τις τελευταίες, έτσι, και το προηγούμενο διάστημα και στις ευρωεκλογές επισκέφθηκε την περιφερειακή μας ενότητα. Εσείς είστε νέος ηλικιακά. Πρώτη φορά κατεβαίνετε υποψήφιος βουλευτής. Πρώτη φορά, είμαι 28 ετών. Mm-hmm. Είμαι από την Μαυροθάλασσα Σερών. Δεν άνοικα πουθενά, σε κανένα κόμμα. Άλλωστε, η Πλεύση Ελευθερίας δεν απευθύνεται ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Μόνο μπροστά. Απευθυνόμαστε στους Έλληνες, στον ελληνικό λαό, για να πάμε μπροστά το κράτος μας, την Ελλάδα μας. Και αυτό είναι και το σύνθημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, κοιτάμε μπροστά, μόνο μπροστά. Και το δεύτερο σύνθημά μας είναι «Θέλεις ζωή στη Βουλή». Για πείτε μας λίγο, ποιος είναι ο Μιχάλης Δάμαρης, ποιος είστε, για να σας γνωρίσει και να σας γνωρίσουν και οι τηλεθεατές. Και πώς προέκυψε η ανασχόλησή σας με την πολιτική. Μάλιστα. Η ανασχόλησή μου προέκυψε μετά τη γνωριμία που είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι μια εξαίρετη επιστήμον διεθνούς κύρους. Την έχω γνωρίσει περίπου πριν 12 μήνες, σε ένα χρόνο. Και αποφασίσαμε να πορευτούμε μαζί σε αυτή τη δύσκολη μάχη και τον αγώνα που θα κάνουμε για την πατρίδα και τη Μακεδονία. Επειδή είστε και σε επικοινωνία έτσι με τους συμπολίτες εδώ της περιφερειακής μας ενότητας, τι σας λένε οι δημότες σας και εκεί στη Μαυροθάλασσα, αλλά και εδώ στο νομό των Σερών. Για την Πλεύση Ελευθερίας, τι μου λένε. Για την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και για την επόμενη μέρα. Τα αιτήματά τους, τις προτάσεις τους, τα ερωτήματά τους. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την Πλεύση Ελευθερίας, τους βρίσκω θετικούς. Ως επιτοπλίστων, ο πληθυσμός των Σερών είναι αγρότες και μικροεπαγγελματίες, μικροεπιχειρηματίες. Εμείς, μία από τις δεσμεύσεις μας είναι η πρόταση διαγραφής χρεών των αγροτών, των μικροεπιχειρήσεων, και των υπαλλήλων, των πολιτών που είναι υπερχρεωμένοι στις τράπεζες, σε δημόσια ταμεία και δημόσιους φορείς, έχουμε υποσχεθεί διαγραφή αυτών των χρεών. Είναι μία από τις σημαντικότερες υποσχέσεις που έχουμε δώσει στους Έλληνες και νομίζω πως επιβάλλεται οι πολίτες των Σερών να ψηφίσουν Πλεύση Ελευθερίας και Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί θα πρέπει να σκεφτούν πως αυτό που θα ρίξουν στην κάλπη θα το βάλουν για τα επόμενα 4 χρόνια στη ζωή τους. Έτσι. Ήταν εύκολη η απάντηση, το να δώσετε θετική απάντηση στην κυρία Κωνσταντοπούλου, δεδομένου το ότι
και στις κατηδίαν συναντήσεις που έχετε και με τους συντοπίτες σας, μπορεί να σας είπαν, έλα μωρέ, πού πας και μπλέκεις εσύ τώρα με την πολιτική, όλοι είναι ίδιοι και τα γνωστά τα οποία λένε οι πολίτες. Ναι, μου τα είπανε. Μου είπανε για την κυρία Κωνσταντοπούλου, μου είπανε για την Πλεύση Ελευθερίας. Η Πλεύση Ελευθερίας δεν είναι μικρό κόμμα. Mm-hmm. Απλά είναι ένα καινούριο κόμμα. Mm-hmm. Δεν είναι μικρό κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας. Όσον αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου, νομίζω πως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τηρήσει τις υποσχέσεις που έχει δώσει. Ο λόγος της έχει κύρος, υψηλό κύρος. Και νομίζω πως είναι μια ηγετική φυσιογνωμία που μπορεί να πάρει στις πλάτες της την Ελλάδα. Είναι ο μοναδικός πολιτικός που, αν θα μπει και πρέπει να μπει στη Βουλή, θα κάνει αληθινή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση που, όπως μάλλον πιστεύω, θα είναι της Νέας Δημοκρατίας. Νέα Δημοκρατία. Εσείς απαντήσατε κατευθείαν θετικά στην πρόταση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, όταν έγινε η πρόταση, ή το σκεφτήκατε? Απάντησα ακαριαία. Ακαριαία. Θετικά δηλαδή. Θετικά. Έτσι. Οι δικές σας βλέψεις, τι βάζετε έτσι ως προτεραιότητα, γιατί κάποιος να επιλέξει τον Μιχάλη Δάμαρη για υποψήφιο βουλευτή εδώ στο νομοθεσμό? Να επιλέξει τον Μιχάλη Δάμαρη γιατί κατ' επέκταση επιλέγει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Mm-hmm. Είναι η μοναδική πολιτικός που όλα τα χρόνια της κρίσεως από το 2009 και μετά ήταν η μόνη που αντιστάθηκε, βγήκε στους δρόμους, ενόχλησε με τις δηλώσεις της, mm-hmm. έκανε αντιπολίτευση. Ενώ θα μπορούσε, όπως ξέρετε, είχε το τρίτο επί τη σειρά αξίωμα, ήταν πρόεδρος της Βουλής mm-hmm. και μάλιστα είχε εκλεγεί παμψηφή. Με ιστορικό ρεκόρ, θα μπορούσε να απολαμβάνει τις ανέσεις του Προέδρου της Βουλής. Και να παραμείνει στην κυβέρνηση. Και να παραμείνει στην κυβέρνηση και να μην αγωνίζεται και mm-hmm. να περνάει καλά, όπως περνάνε οι υπόλοιποι τώρα. Εγώ, κύριε Δάμαρη, να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Λίγες μέρες έχουν απομείνει, λίγες ώρες, επομένως θα υπάρξουν και συναντήσεις τις επόμενες ώρες με τους συμπολίτες σας για να τους πείσετε για τη μάχη του Σταυρού και αύριο 3 η ώρα περίπου στο 1800 με την κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι. Σωστά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Προσκαλώ τους πολίτες των Σερών να στηρίξουν την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατ' επέκταση και εμένα. Για να στηρίξουμε και εμείς με τη σειρά μας τους συμπολίτες μας που περνάνε δύσκολα, που είναι καταχρεωμένοι και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα κόμματα και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί μέσω των ομιλιών που πραγματοποιούν ενημερώνουν τους πολίτες για τις προγραμματικές τους θέσεις λίγες ημέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση, κίνημα αλλαγής, ΚΚΕ και Ένωση Κεντρών. Είμαστε το προοδευτικό αντίβαρο απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και στον ανεύθυνο και αχαλήνοτο ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε η Φόφη Γεννηματά μιλώντας στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του κινήματος αλλαγής στην Αθήνα. Το δίλημα είναι καθαρό, είπε η κυρία Γεννηματά. Δεν είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης, δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι ισχυρό κίνημα αλλαγής, οι νέες περιπέτειες. Επισήμανε η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής. Με τη δεξιά να σαρώνει κατακτήσεις. Και με τον ανεύθυνο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, με το Ρουβίκονα παραπόδα, η χώρα μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Λέμε λοιπόν όχι και στους δυο. Δεν είμαστε ούτε με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που μεγαλώνει τις ανισότητες, ούτε με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε σε στασιμότητα την ελληνική οικονομία. Η χρήσιμη ψήφος για τον ελληνικό λαό είναι η ψήφος στο κίνημα αλλαγής και η κρίσιμη ψήφος για την πολιτική σταθερότητα. Από την πλευρά του, αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ για τις εκλογές της Κυριακής, τονίζοντας ότι αυτό που κρίνεται είναι αν την επόμενη μέρα ο λαός μας θα βγει πιο δυνατός για τις μάχες που έρχονται. Αυτές οι εκλογές είναι πιο κρίσιμες
από τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου. Στην επόμενη Βουλή διεκδικούν έδρες 4 μνημονιακά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ25, 2 φασιστικά ακροδεξιά, η Χρυσή Αυγή και η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Ο Βασίλης Λεβέντης πραγματοποίησε τη δική του ομιλία στην Καλλιθέα παρουσιάζοντας τις θέσεις και τις προτάσεις του κόμματος. Ο λαός δεν εκβιάζεται. Δεν εκβιάζεται ο λαός για να τον απειλεί ο κάθε Μητσοτάκης. Έτσι είναι. Αν η θέληση του λαού είναι να γίνει συμμαχική κυβέρνηση, πρέπει να υπακούσουν οι πολιτικοί. Εμείς πώς υπακούαμε επί τόσα χρόνια σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις, οι οποίες μάλιστα προδίδανε το λαό. Το προδίδανε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάλι συζήτηση εδώ πολιτική. Θα πάμε να καλησπερίσουμε στο στούντιο της τηλεόρασης επιλογής τον κύριο Χρήστο Αγγελάκη, υποψήφιο βουλευτή Σερών του ΚΚΕ. Καλώς ήρθατε, κύριε Αγγελάκη. Καλησπέρα, κύριε Κώτα, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Στην τελική ευθεία λοιπόν των εκλογών, λίγες ώρες μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. Αύριο είναι και η τελευταία μέρα έτσι, των δραστηριοτήτων των πολιτικών αρχηγών. Να ξεκινήσουμε, κύριε Αγγελάκη, με τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε από τον κόσμο, γιατί είστε σε συνεχόμενες έτσι, συναντήσεις με τους κατοίκους της Περιφερειακής μας Ενότητας. Λοιπόν, λίγες ώρες μείνανε μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. Έχουμε οργώσει όλο τον Ομοσερών. Βέβαια, εμείς ήμασταν ακόμα που δεν απευθυνόμαστε στον κόσμο μόνο προεκλογικά, αλλά και μετά τις εκλογές και πριν. Είμαστε γνωστοί για τους αγώνες μας γενικότερα και στον νομό και πανελλαδικά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση ισχυροποίησης και συσπήρωσης του κόμματος. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να φανεί και στις κάλπες μέσα και από αυτή τη σκοπιά καλούμε και από αυτό το βήμα όλους τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, να ενισχύσουν τη μόνη δύναμη που υπερασπίζεται επί της ουσίας τα συμφέροντά τους. Γιατί όπως το έχουμε πει και με το κάλεσμα που έχουμε κάνει και έχουμε μοιράσει σε όλο τον κόσμο, η επόμενη μέρα των εκλογών δείχνει ότι όποιος και να είναι κυβέρνηση, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα κρίνεται για το αν θα είναι αυτοδύναμη, αν θα μπει κάποιο κόμμα από δίπλα σαν τσόντα, ρε παιδί μου, κατά πόσο θα είναι ισχυρή αυτή η δύναμη στη Βουλή, δηλαδή το ΚΚΕ, που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, να απαντήσει όλη την αντιλαϊκή λέλαπα που ετοιμάζουν από τις 8 του μηνός και μετά. Και το λέμε αυτό γιατί πολύ απλά όποια κυβέρνηση και να βγει είναι αναγκασμένη να εφαρμόσει τα μνημόνια των προηγούμενων χρόνων που όλα τα αντιλαϊκά κόμματα, τα αστικά κόμματα συνυπέγραψαν από κοινού και είναι ένας μπούσουλας, η κατευθύνση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ματωμένα πρωτογενή προοράσματα και μάλιστα δεν είναι κρυφό ότι στις 8, άντε στις 9, το Eurogroup θα κουνήσει για άλλη μια φορά το δάχτυλο προς την Ελλάδα, ώστε να επιτευχθούν από τη μία οι ρυθμοί ανάπτυξης που επιδιώκει η αστική τάξη και το κεφάλι της χώρας μας και από την άλλη να ματώσει με νέα μέτρα το λαό μας. Επομένως, κύριε Αγγελάκη, το δίλημα των εκλογών ποιο είναι για την επόμενη μέρα και γιατί οι ΣΕΡΕΙ να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το δίλημα είναι πόσο ισχυρότερο θα είναι το ΚΚΕ, γιατί επί της ουσίας είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού. Mm-hmm. Και το λέμε αυτό πολύ συγκεκριμένα γιατί αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή, έτσι πως φαίνονται και από τις δημοσκοπήσεις, θα διαμορφωθεί μια κατάσταση που λέει τι. Ότι θα έχουμε 4 κόμματα τα οποία έχουν ψηφίσει και στηρίζουν με νύχια και με δόντια τα μνημόνια. Mm-hmm. 2 κόμματα τα οποία είναι ακροδεξιά φασιστικά κόμματα και η μόνη δύναμη υπεράσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων της μικρομεσαίας αγροτιάς που είναι το ΚΚΕ. Και η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι μόνο εκλογική, είναι αυτό που είπα και στην αρχή δηλαδή, αλλά είναι και μήνυμα ελπίδας όλων των εργαζομένων για να συνεχίσουμε και στο δρόμο του αγώνα, εκεί που τελικά κρίνονται όλα. Και από αυτή τη σκοπιά έχει αξία το πόσο πιο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ και στη Βουλή. Γιατί να υπενθυμίσω και σε όλους τους ΣΕΡΕΙ που μας βλέπουν ότι ισχυρό ΚΚΕ μέσα στη Βουλή σημαίνει αύξηση των αγώνων, δυσκολία στα αστικά κόμματα να περνάνε αντιλαϊκά μέτρα. Σε αντίθεση, μείωση του ΚΚΕ σημαίνει πιο εύκολα και χωρίς μεγάλους αγώνες κινητοποίησης να περνάει όλη αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, την οποία την έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετό καιρό.
Πρόσφατα ο επικεφαλής του Μέρα 25, ο κύριος Βαρουφάκης, είπε ότι εάν δεν ήταν επικεφαλής στο Μέρα 25, θα ψήφιζε ΚΚΕ. Και το ερώτημα που γεννάται είναι γιατί τότε δημιούργησε το Μέρα 25, που θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει με εσάς. Τι απαντάτε για αυτό? Εντάξει, αυτά όλα είναι προεκλογικά τρίκ. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι γνωστός. Είναι αυτός που διαμόρφωσε τη συμφωνή με το 70% του Δευτέρου Μνημονίου. Είναι ο γνωστός νονός που βάφτισε την Τρόικα θεσμούς και άλλαξε το μνημόνιο με άλλη ονομασία. Είναι γνωστός ότι έστειλε επιστολική ψήφο για τη στήριξη του Τρίτου Μνημονίου και είναι ακριβώς ένα κόμμα που εμείς λέμε είναι άνθρωπος του Σόρος, ρε παιδάκι μου, που ήρθε εδώ πέρα να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, να αποτελέσει και ένα ανάχωμα, αν θέλετε, προς την ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος και να κόψει, αν θέλετε, και τη δύναμη του ΚΚΕ. Γι' αυτό και λέμε ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκλογιστούν σε τέτοιες δυνάμεις, αλλά ούτε και σε δυνάμεις όπως κόμματα τύπου Βελόπουλου, που είναι γνωστοί γυρολόγοι της πολιτικής, είναι γνωστός, ας πούμε, από πού ξεκίνησε, πού κατέληξε και τι εκπροσωπεί. Με αυτή την έννοια, είτε από την αριστερή πλευρά είτε από τη δεξιά, βλέπουμε το σύστημα φροντίζει πάντοτε πριν το ΚΚΕ να βάζει κόμματα με πιο light θέσεις, να εγκλωβίσει τους εργαζόμενους, ώστε να μην καρποθεί το ΚΚΕ αυτόν τον κόσμο, που αν θέλετε καθημερινά στους αγώνες είναι μαζί μας. Τα μηνύματα, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουν δημοσιευθεί δημοσκοπήσεις, έτσι αποτυπώνουν, δεν ξέρω, την αντίδραση και όχι μόνο των πολιτών. Τα μηνύματα ποια είναι, διότι βλέπουμε πάλι, κύριε Αγγελάκη, το ΚΚΕ είναι στο 8-9%, πόσο είναι περίπου? Όχι, μικρότερο δείχνουν δημοσκοπήσεις. Ναι, αυτό αποτυπώνεται, δηλαδή η καθημερινή επαφή που έχετε με τον κόσμο, ο οποίος αντιδρά στα μέτρα, στα μνημόνια, στις περικοπές των συντάξεων και μισθών. Αυτά γιατί δεν αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις? Λοιπόν, καταρχήν να σας πω το εξής. Είναι λογικό ο κόσμος μετά από 2 μήνες περίπου εκλογικής αναμέτρησης, προεκλογικού αγώνα και με μπροστά στις ευρωεκλογές και τις δημοτικές, αλλά και τώρα μπροστά στις εθνικές, φαίνεται ότι υπάρχει μια κούραση και είναι και αντικειμενικό κιόλας. Από την άλλη, μην ξεχνάμε και σε τι συνθήκες οι κομμουνιστές, το ΚΚΕ, προσπαθεί να δώσει τη μάχη της ενημέρωσης. Με την έννοια πια ότι βλέπουμε ότι τα αστικά επιτελεία είναι τόσο πολύπλοκα, έχουν σχεδιασμούς, έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν τρόπους που μέσα σε χώρους δουλειάς απειλούν και τρομοκρατούν εργαζόμενους, ώστε να αποκόψουν, αν θέλετε, αυτή τη σύνδεση που επιδιώκουμε και εμείς σε ΚΚΕ και εδώ στις ΣΕΡΕΣ, να υπάρχει μεταξύ του κόμματος και των εργαζομένων. Από εκεί και πέρα και εμάς μας απασχολεί το μικρό ποσοστό του κόμματος, αλλά θα πω το εξής, το έχω επισημάνει αρκετές φορές. Η ψήφος του ΚΚΕ είναι σύνθετη ψήφος. Γιατί? Γιατί εμείς δεν καλούμε τον εργαζόμενο, τον απλό λαό, να ψηφίσει στις 7 Ιουλίου και στις 8 να πάει στις παραλίες και στο σπίτι του. Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους την επόμενη ακριβώς μέρα να είναι κοντά στο μετερίζο του αγώνα, στα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε χιλιάδες χώρους εργασίας, να διεκδικήσουν από κοινού την ανάκτηση απολειών, όπου κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή δεν βάζει στο πρόγραμμά του, παρά μόνο το ΚΚΕ, να διεκδικήσουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα, όπως θα συνεχίσουμε και να κάνουμε. Και μπορεί να είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά βλέπουμε σε μία σειρά χώρους τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού, με τις χιλιάδες υπερορίες, τις 11 μέρες και 15 σερί εργασίας, στο πώς στηβάζονται οι εργαζόμενοι μέσα σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου και όλα αυτά τα ζητήματα. Και πριν, αν θέλετε, και τις προηγούμενες εβδομάδες, είχαμε μία σειρά κινητοποίησης και στην Τράπεζα Πειραιώς, με ορισμένες αλλαγές που προσπαθούν να γίνουν και κάποιες απολύσεις, όπως και σε άλλα εργοστάσια εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Κεντρική Μακεδονία. Με αυτή την έννοια, είναι δύσκολη η προσέγγιση προς το ΚΚΕ, γιατί είναι μία ψήφος που έχει απαιτήσεις. Γι' αυτό και έχει αξία όλοι αυτοί οι αγωνιστές, ο κόσμος ο ριζοσπαστικός, που αντιλαμβάνεται το πόσο κρίσιμη είναι η συγκεκριμένη εκλογική μάχη, να ενισχύσει το ΚΚΕ, να μπει μπροστά στο να συσπυρώσουμε κι άλλον κόσμο, να ενημερώσουμε κι άλλον κόσμο, γιατί λέμε ότι αυτή η μάχη είναι κρίσιμη. Και είναι κρίσιμη γιατί επί της ουσίας δεν έχει σημασία ποια κυβέρνηση θα είναι την επόμενη μέρα. Όποια και να είναι, είναι γνωστό το τι τακτική έχει, τι πρόγραμμα είναι αναγκασμένη να εφαρμόσει. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα ενισχυθεί αυτή η δύναμη που θα βρίσκεται και μέσα στη Βουλή και έξω,
να αγωνίζεται για να προασπιστεί τα συμφέροντα των εργαζομένων και των κοινωνικών στρωμάτων γενικότερα. Άρα βλέπετε όποια και να είναι η κυβέρνηση την επόμενη της 7ης Ιουλίου θα φέρει και νέα μέτρα με περικοπές κτλ. Μα κύριε Κώτα, τώρα η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται και όλα τα αστικά κόμματα, κατά κύριο λόγο για δίκαιη ανάπτυξη μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, για βιώσιμη ανάπτυξη μιλάει η Νέα Δημοκρατία. Η ανάπτυξή τους πατάει ακριβώς πάνω σε όλες τις απώλειες που είχαν οι εργαζόμενοι το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή στις μειώσεις μισθών, στις μειώσεις στις αυξήσεις των εισφορών, σε περικοπές σε υγεία, πρόνοια, παιδεία και όλα αυτά. Επομένως, άμα οποιαδήποτε κυβέρνηση βγει, η οποία δεν έχει φιλολαϊκό πρόσημο, να πάρει μέτρα υπέρ του λαού, που εμείς λέμε αποκλείεται, γιατί είναι όλες οι κυβερνήσεις και κόμματα που υπερασπίζονται μία χούφτα ανθρώπων του επιχειρηματικού κόσμου, μάλλον την πλειοψηφία του επιχειρηματικού κόσμου, των μεγάλων εργοστασιάρχων και εφοπλιστών, για να το εξηγήσω καλύτερα. Ακριβώς πάνω σε αυτό δεν μπορεί να πάρει φιλολαϊκά, φιλοεργατικά μέτρα. Με αυτή την άποψη θα οξυνθούν κι άλλο τα μέτρα απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι στη μικρομεσαία αγροτιά. Και δεν το λέμε έτσι τυχαία, γιατί μια σειρά από αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης το αναδεικνύουν πάρα πολύ έντονα. Για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα είναι ξεκάθαρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σου λέει, ΚΑΠ, περιορισμό στο τι θα σπείρεις, περιορισμό στο τι θα παράγεις. Και τι σου λέει, ήρθε η ώρα στην Ελλάδα να τελειώνουμε με τη μικρομεσαία αγροτιά. Και αν δείτε τα προγράμματα τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, τέτοια βάζουν στα προγράμματά τους, με την έννοια πρέπει να τελειώνουμε με τη μικρή ιδιοκτησία, με το μικρό κλήρο, με τους μικρομεσαίους αγρότες. Γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, επομένως πρέπει, αυτό βάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η γη να πάει σε λίγα χέρια, ώστε οι μικρομεσαίοι αγρότες να γίνουν εργάτες γης για να μπορούν με μικρότερο κόστος να αυξήσουν, πώς το λένε, τον ανταγωνισμό τους, τα κέρδη τους σε σύγκριση με άλλες αγορές. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους αυτοαπασχολούμενους. Θέλουν να τελειώσουν με τα μικρομάγαζα. Γι' αυτό και λέμε ότι έχει αξία τόσο για τον αυτοαπασχολούμενο, όσο για τον αγρότη, αλλά και κυρίως για τους εργαζόμενους, να βρει αποκούμπι στο ΚΚΕ. Mm-hmm. Να θυμηθεί ότι το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα με 100 χρόνια ιστορίας που δεν τον πρόδωσε ποτέ, που καθημερινά είμαστε μέσα και έξω από χώρους δουλειάς, προσπαθούμε να αναδείξουμε ζητήματα και στο εργατικό κίνημα τι συμβαίνει, αλλά και μέσα σε χώρους δουλειάς και γενικότερα να αρχίσουμε να βλέπουμε διεκδικήσεις και να έχουμε κάποιες μικρές για αρχή κατακτήσεις. Και αν θέλετε, επειδή γνωριζόμαστε και εδώ στις ΣΕΡΕΣ, οι μάχες που δίναμε όλο το προηγούμενο διάστημα στο επίπεδο του κινήματος, που λέγαμε ας πούμε για τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ, έχει άμεση σύνδεση και με τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας και με τους σχεδιασμούς τους, με την έννοια πια ότι για πρώτη φορά οι ίδιοι επιχειρηματίες, φαίνονται και από το εξώδικο που στείλαμε ας πούμε, οι ίδιοι επιχειρηματίες εισχώρησαν και θέλαν να πιάσουν μέρος, να είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Από αυτή τη σκοπιά, δυναμώνοντας το ΚΚΕ, δυναμώνοντας από τις 8 Ιούλη την παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων μέσα στα συνδικάτα, αλλά και ενισχύοντας κάθε αγωνιστική κατεύθυνση, πρέπει να πούμε ένα δεν πάει άλλο. Και με αυτή την έννοια έχει σημασία το πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ από την επόμενη μέρα των εκλογών. Κύριε Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω το μήνυμα που έστειλε ο Γενικός Γραμματέας από το Σύνταγμα εχθές και εδώ στις ΣΕΡΕΣ, που ήταν πιο να απευθύνω κάλεσμα προς όλους τους αριστερούς και προοδευτικούς ανθρώπους, προς όλους τους κομμουνιστές, και να πάμε να πάρουμε πίσω τη σημαία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που δυστυχώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις έχει βάλει δίπλα στις ματωβαμένες σημαίες του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναγκάσουμε να πάρουμε πίσω τις φωτογραφίες των ηρώων μας, που τόσα τα τελευταία χρόνια ήταν μέσα στα Υπουργεία, δηλαδή του Άρη και του Μπελογιάννη, μέσα στα Υπουργεία που γράφανε και υπογράφανε όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα, και να μην αφήσουμε από σήμερα, αύριο, τις λίγες ώρες που απομένουν, κανέναν άνθρωπο που να μην έχει στο χέρι το ψηφοδέλτιο. Επομένως, εργάτη τον εργάτη, σπίτι το σπίτι, αγρότη τον αγρότη, να δώσουν μέχρι και τελευταία ώρα τη μάχη των εκλογών. Όσο πιο ισχυρό το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο λαός την επόμενη μέρα. Κύριε Αγγελάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Αυτά λοιπόν και από το ΚΚΕ. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, ωστόσο η αυτοδυναμία είναι επιθυμητή, αλλά όχι αυτοσκοπός. Αυτό ανέφερε με δήλωσή του ο υποψήφιος βουλευτής ΕΡΟΝ με τη Νέα Δημοκρατία, Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο. Ο κ. Καραμαλής διευκρινίζει πως το μέλλον των κυβερνήσεων συνεργασίας το είδαμε κατά κόρον στην Ελλάδα της κρίσης. Είδαμε όμως και τα προβλήματα που συχνά παρουσιάζει, τα οποία ξεκινούν από τα μικροπολιτικά συμφέροντα. Η ιστορία έγραψε ποιος είπε όχι στο Βουκουρέστι και ποιος είπε ναι σε όλα στις πρέσπες. Και ότι η ιστορία γράφει δεν ξεγράφει. Αυτό δήλωσε στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος των ομόσερών Κώστας Καραμαλής. Σημειώνοντας επίσης ότι η αγάπη των πολιτών στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή δείχνει πόσο εκτός πραγματικότητας είναι όλοι εκτός παράταξης που τον κατηγορούν σήμερα. Ο κύριος Καραμαλής, αναφερόμενος στην εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου, σημειώνει ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Ωστόσο, η αυτοδυναμία είναι επιθυμητή, αλλά όχι αυτοσκοπός. Και διευκρινίζει πως το μοντέλο των κυβερνήσεων συνεργασίας το είδαμε κατά κόρον στην Ελλάδα της κρίσης. Είδαμε όμως και τα προβλήματα που συχνά παρουσιάζει, τα οποία ξεκινούν από τα μικροπολιτικά συμφέροντα. Η αυτοδυναμία είναι επιθυμητή, αλλά όχι αυτοσκοπός. Μας ενδιαφέρει να την επιτύχουμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Το μοντέλο των κυβερνήσεων συνεργασίας το είδαμε κατά κόρον στην Ελλάδα της κρίσης. Είδαμε όμως και τα προβλήματα που συχνά παρουσιάζει, τα οποία ξεκινούν από τα μικροπολιτικά συμφέροντα, ανέφερε ο κ. Καραμαλής. Ο υποψήφιος βουλευτής ΕΡΟΝ είπε ότι αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, τότε θα ξανά έχουμε εκλογές τον Αύγουστο. Τον γρίφο θα το λύσει ο ελληνικός λαός, με την ψήφο του την Κυριακή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τέλος, ο Κώστας Καραμαλής, στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, σχολιάζει και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, λέγοντας ότι για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνικός λαός έριξε την κυβέρνηση, αφού με την ψήφο του ανάγκασε τον κύριο Τσίπρα να πει το ίδιο βράδυ ότι πάμε σε εκλογές. Χαρά, ενθουσιασμός και εκατοντάδες ευχές για καλή επιτυχία ήταν αυτά που κυριάρχησαν στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης ο υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Αναστάσιος Χατζηβασιλείου σε χώρο εστίασης της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Ο οικοδεσπότης της βραδιάς δεν σταμάτησε να δέχεται ευχές για καλή επιτυχία εν όψη της εκλογικής αναμέτρησης της 7ης Ιουλίου να συζητά και να φωτογραφίζεται με όλους τους παρευρισκόμενους. Χαρά, ενθουσιασμός και εκατοντάδες ευχές για καλή επιτυχία ήταν αυτά που κυριάρχησαν στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Χατζηβασιλείου σε γνωστό χώρο εστίασης της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων, όπου σημειώθηκε το αδιαχώρητο. Τον παλμό της βραδιάς έδωσε η νεολαία που ανταποκρίθηκε μαζικά και με ενθουσιασμό στην πρόσκληση του υποψήφιου βουλευτή σε μια εκδήλωση διαφορετική με χαλαρή διάθεση, όπου όλοι οι προσκεκλημένοι του Αναστάσιου Χατζηβασιλείου έγιναν μια μεγάλη παρέα. Καλή επιτυχία στον Τάσο. Τέτοια άτομα χρειαζόμαστε, καθαρά πρόσωπα, νεολαία. Μακάρι να πάει καλά. Καλή επιτυχία. Έχουμε έρθει εδώ για να τον υποστηρίξουμε. Πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ δυναμική παρουσία στην πολιτική σκηνή της χώρας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ένα άτομο σαν αυτόν θα ξέρει την αλλαγή. Καλή επιτυχία και με την νίκη την Κυριακή. Πόσο σημαντικό είναι έτσι νέα άτομα να συμπεριλαμβάνονται στα συμβούλια? Σίγουρα, εφόσον οι νέοι είναι ένα σημαντικό δυναμικό τμήμα της κοινωνίας μας, θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη εκπροσώπηση στα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων. Ο οικοδεσπότης της βραδιάς δεν σταμάτησε να δέχεται ευχές για καλή επιτυχία εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης της 7ης Ιουλίου, να συζητά και να φωτογραφίζεται με όλους τους παρευρισκόμενους. Η αλήθεια ήταν πως όταν αποφάσισα να διοργανώσω μια διαφορετική προεκλογική εκδήλωση, πίστευα ακράδαντα πως αυτό θα βρει μεγάλη ανταπόκριση. Ωστόσο, νομίζω πως η συμμετοχή σε αυτή τη βραδιά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, για τα θερμά σας λόγια, για την αγάπη, την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο πρόσωπό μου. Όλοι μαζί πάμε την Κυριακή για τη μεγάλη αλλαγή. Η νεολαία βγαίνει μπροστά. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε στο πλευρό μου, δήλωσε ο Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Να του ευχηθώ καλή επιτυχία στον αγώνα του και ότι του αξίζει. Πόσο είναι τα νέα άτομα έτσι να Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί και οι ιδέες τους θα είναι καινούργιες και δεν θα βασίζονται με τα προηγούμενα λάθη που έχουν κάνει. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Τάσο Χατζηβασιλείου. Πιστεύω ότι τα νεανικά άτομα είναι καλό να παίζουν στα ψηφοδέλτια, διότι έτσι ενισχύουμε και το κόμμα στο οποίο βάζουν υποψηφιότητα.
με αποτέλεσμα να υπάρχει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία στον Τάσο. Είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρει. Οι θέσεις πρέπει να δίνονται σε άξια και ικανά άτομα και νομίζω ο Τάσος είναι, ότι είναι ένα άτομο το οποίο μας έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα για τον νομό μας αλλά και για τη χώρα μας. Εκτός από τους εκατοντάδες νέους αλλά και τους μεγαλύτερους που έδωσαν τον παρόν στην εκδήλωση, τον κύριο Χατζηβασιλείου τίμησαν με την παρουσία τους οι Αθανάσιος Παπαναγιώτου, Δρομέας, Αλέξανδρος Χρυσάφης, νεοεκλεγής δήμαρχος Ερών, Δημήτρης Νότας, δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, Γιώργος Κουρτίδης, εταιρεία Νέκταρ, Γιώργος Κάντζας, όμιλος Κάντζας, Γιάννης Μαρμαρέλης, Μπύρα Βόρεια, Χρήστος Μέγκλας, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, Μαργαρίτης Χατζημαργαρίτης, πρόεδρος ΟΠΑΚΠΑ, Μάκης Τενεκετζής, Επιμελητήριο Σερών, Χρύσα Παλάζη, νεοεκλεγής αδημοτική σύμβουλο Σερών, Σωτηρία Πάνου, νεοεκλεγής αδημοτική σύμβουλο Σερών, Νίκος Ολούγκας και Βαγγέλης Πούλιος από την Τράπεζα Σερών, Παναγιώτης Καρύπογλου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών, Πέτρος Λιμπερίδης, πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Αναστάσης Ρόντης, πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερών, Στάθης Ζαπρίδης, αντιδήμαρχος Ειδικής και η στρατηγή Γιώργος Τσιμερίκας και Χρήστος Γιάντσιος. Είναι μια από τις καλύτερες υποψηφιότητες που έχει η Νέα Δημοκρατία ποτέ στον νομό Σερών. Θεωρώ δεδομένη την επιτυχία του βέβαια και αυτό θα είναι ευτυχές για τον νομό Σερών. Πιστεύω ότι γενικότερα η Νέα Δημοκρατία αυτή την εκλογική μάχη που δίνει έχει την καλύτερη εκπροσώπηση από κάθε άλλη φορά. Και νομίζω ότι θα είναι καλό, όπως είπα και πριν, για τον νομό. Με σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα εξοπλίζεται το Γενικό Νοσοκομείο των Σερών προϋπολογισμού 445.500 ευρώ. Με νέα σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα εξοπλίζεται το Γενικό Νοσοκομείο Σερών με συνολικό προϋπολογισμό 445.500 ευρώ. Πρόκειται για ένα οφθαλμολογικό μικροσκόπιο και ένα μηχάνημα φακοθρυψίας για τις ανάγκες της οφθαλμολογικής κλινικής, όπως επίσης και 5 μηχανήματα αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες της μονάδας τεχνητού νεφρού μέσω της πρόσκλησης του επιχειρησιακού προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι σημαντικό με την έννοια ότι καλύψαμε κάποια μηχανήματα για την αιμοκάθαρση, καλύψαμε μια δεύτερη γραμμή στην ουσία στην οφθαλμολογική, η οποία είχε πολύ μεγάλο χρόνο αναμονής, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα δύο χειρουργεία για να μειωθεί ο χρόνος αναμονής. Και αν θέλετε, ίσως και γι' αυτό το λόγο είχαμε κάνει και την προκήρυξη για να έχουμε και άλλον μόνιμο οφθαλμίατρο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ενδεχόμενο που θα έχουμε καινούργια μηχανήματα. Περιμένουμε κάποια ακόμα. Θα έλεγα ότι κάποια στιγμή και με το κανάλι το άλλο ή με ένα βίντεο ή φωτογραφίες που θα σας δώσουμε όταν δεν θα έχουμε θέμα λειτουργίας, απόγευμα κάποια στιγμή, για να μπορέσετε να τα δείξετε στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα μας ευκολύνει σε αρκετά πράγματα, ήταν κάποιο δώρο. Όμως, να ξαναρθώ στο γενικότερο που πήγα να πω για το ΕΣΠΑ, ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι από το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Με αυτή την έννοια περισσέψαν κάποια χρήματα. Το ΕΣΠΑ όλο αυτό είχε πάει σε δύο νοσοκομεία. Είχε πάει στο νοσοκομείο του ΑΧΕΠΑ για μια καινούργια πτέρυγα που είχε γίνει και για το νοσοκομείο της Βέρειας, που η Βέρεια παρότι ανήκει στην τρίτη υγειονομική περιφέρεια, διοικητικά ανήκει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή με περιφέρεια έρχεται τον Τζιγκώστα. Το ΕΣΠΑ αυτό στα 25 εκατομμύρια περισσέψαν από τις εκτόσεις που έγιναν από τα έργα κάποια χρήματα γύρω στα 6 εκατομμύρια. Δόθηκε 1 εκατομμύριο στο ΕΚΑΒ και άλλα 5 μοιράστηκαν στα νοσοκομεία της 4ης και της 3ης ΥΠΕ που ανοίγουν διοικητικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εννοώ δηλαδή από Κατερίνη Βέρεια μέχρι Σέρες, αλλά όχι Κοζάνη, Δράμα, Καβάλα κλπ. Δόθηκαν τα χρήματα αυτά που περισσέψαν, περίπου τόσα αυτά που πήραμε εμείς, ήταν το μερίδιο που μας αναλογούσε. Περιμένετε και άλλα μηχανήματα Περιμένουμε και άλλα μηχανήματα, είναι μέσα σε αυτό το ποσό που έχουμε πει. Ας πούμε ότι έχουμε έναν καλό εξοπλισμό αυτή τη στιγμή και λίγο θα λύσουμε κάποια προβλήματα. Όπως έγινε γνωστό μέσω του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σερών Αθανάσιου Ματάκου, το επόμενο διάστημα αναμένονται και 3 αναπνευστήρες και 4
καπνογράφη για τις ανάγκες της μονάδας εντατικής θεραπείας, αλλά και δύο αναισθησιολογικά μηχανήματα για τις ανάγκες των χειρουργείων. Αυτό που ήθελα να πω όμως και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος είναι ότι το ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας είχε έντονη μεγάλη απορροφητικότητα, με αποτέλεσμα δεν περισσέψαν λεφτά όσα θα θέλαμε. Ξέρουμε άλλα νοσοκομεία που ήταν στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, με το μέσο ΕΣΠΑ πήραν πολύ περισσότερα πράγματα. Γιατί εκείνο το ΕΣΠΑ, ας το πω απλά, ήταν αφάγωτο και τους περίσσεψαν. Ας ελπίσουμε ότι στο καινούριο ΕΣΠΑ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι πόροι θα μοιραστούν διαφορετικά, δεν θα τα πάρουν πάλι δύο νοσοκομεία και θα περισσέψουν αυτά που περίσσεψαν, γιατί σε πολλά νοσοκομεία ο εξοπλισμός πρέπει να ανανεωθεί για πολλά πράγματα. Παράδειγμα, εμείς δεν έχουμε μαγνητικό. Γιατί να μην είχαμε βάλει μέσα ένα μαγνητικό, ο οποίος κοστίζει κοντά σε εκατομμύριο. Ή θα μπορούσε στο ΕΣΠΑ να μπει η μεταφορά της ψυχιατρικής. Μπήκε στο πρόγραμμα, μπήκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο θα ήταν μια καλή ευκαιρία. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και προχωράμε. Τα καθαριστά οικόπεδα αποτελούν σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Η υποχρέωση του καθαρισμού των οικοπαίδων και των ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια τους ανοίξει στους ιδιοκτήτες νομής και επικαρποτές αυτών των χωρών. Η μέρημνα για την τήρηση αυτής της υποχρέωσης είναι αρμοδιότητα των Δήμων, οι οποίοι έχουν επίσης την αρμοδιότητα του αυταπάγγελτου καθαρισμού. Σε βάρος τώρα των ιδιοκτητών που δεν συμμορφώνονται, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο αποτελεί και έσοδο του οικίου Δήμου. Τα ακαθάριστα οικόπεδα αποτελούν σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Η υποχρέωση του καθαρισμού των οικοπαίδων και των ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια τους ανήκει στους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρποτές αυτών των χώρων. Η μέρημνα για την τήρηση αυτής της υποχρέωσης είναι αρμοδιότητα των Δήμων, οι οποίοι έχουν επίσης την αρμοδιότητα του αυταπάγγελτου καθαρισμού. Σε βάρος των ιδιοκτητών που δεν συμμορφώνονται, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αποτελεί και έσοδο του οικίου Δήμου. Όσον αφορά τα οικόπεδα, τα οποία είναι ακαθάριστα και έχει μέσα πολλά χόρτα, λοιπόν, και οτιδήποτε άλλο. Εμείς βέβαια στέλνουμε, δηλαδή ο προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας στέλνει στα μέσα ενημέρωσης ότι θα πρέπει να τα καθαρίζουν, διότι εγκυμονούν κινδύνος το καλοκαίρι, στην περίοδο αυτή, σε αυτή την περίοδο, έτσι, για πυρκαγιά. Και αν ένα οικόπεδο πάρει φωτιά, λοιπόν, και υπάρχει και φυσάει λιγάκι, μπορεί να επεκταθεί, ας πούμε, και να έχουμε τραγικά γεγονότα. Ως συνήθως το καθαρίζουν, ή αν δεν το καθαρίζουν, τότε διώκεται και ποινικά δηλαδή αυτό. Τότε παρεμβαίνει ο Δήμος και το χρεώνει, αλλά μπορούμε να το στείλουμε και στον εισαγγελέα. Βεβαίως, το στέλνουμε και στον εισαγγελέα, όταν, ας πούμε, δεν συμμορφώνεται ο πολίτης, ο ιδιοκτήτης. Έτσι λοιπόν, καλούνται οι πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τέτοιου είδους ακαθάριστα οικόπεδα να απευθύνονται στο Δήμο της περιοχής τους, ώστε να ενημερώνουν το αρμόδιο γραφείο για να επιμεληθεί του θέματος. Ο πολίτης, κάποιος πολίτης που έχει ένα γειτονικό οικόπεδο, έτσι, ακαθάριστο, με πολλά χόρτα, δέντρα κλπ. Έρχεται εδώ, το δηλώνει και πρέπει να μας πει, να μας βοηθήσει το ονοματεπώνυμο του οικοπαιδού, το ιδιοκτήτη. Δηλαδή θέλουμε το όνομα και το επώνυμο του ιδιοκτήτη. Μετά επικοινωνούμε εμείς, γιατί δεν μπορούμε να παρέμβουμε εμείς αυθαίρετα σε ένα οικόπεδο. Πρέπει να έχουμε την άδειά του. Επικοινωνούμε με τον ιδιοκτήτη, του λέμε ότι πρέπει να καθαριστεί το οικόπεδο του. Πολίτες οι οποίοι έχουν όμορα οικόπεδα σε αυτή την κατάσταση να έρχονται εδώ και να μας το καταγγέλουν. Νέο τριήμερο σούπερ προσφορών στα Κάντζας. Πέμπτη έως Σάββατο. Κιμάς ανάμεικτος νοπός ελληνικός, το κιλό μόνο 5,80. Ελαιόλαδο Άλτης 1 λίτρο, μόνο 4,90. Φέτα Pop Δοδόνη, το κιλό μόνο 6,90.
Χυμή ήδη 1 λίτρου 40% πιο φθηνά. Μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8 συν 4 δώρο μόνο 6,90. Και όλες οι σερβιέτες και σερβιετάκια Libres στη μισή τιμή. Και επιπλέον, ανακαλύψτε όλα τα νέα είδη μας για το μπάνιο σας και αποκτήστε τα 40% φθηνότερα με την κάρτα Kansas Economy και μόνο 10 ευρώ αγορές. Supermarket Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Και 38! Και 39! 41! Και 42! Γιατί σταμάτησες! Με τόσα νούμερα που έκανε κλικ! Όπου σου κάνει κλικ, κάνε το κι εσύ! Τώρα μπορείς να παίζεις Joker online! Κάνε την εγγραφή σου στο κατάστημα ΟΠΑΠ της γειτονιάς σου μέσα σε λίγα λεπτά. Ή μπες στο joker.gr. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Γοργοπόδαρε Ερμή. Τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν το νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να, γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Οι καλοκαιρινοί μήνες, κυρίες και κύριοι, μπορεί να γίνουν μαρτύριο για τα τετράποδα. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την έκθεσή τους στον ήλιο δημιουργούν συνθήκες θερμοπληξίας για τους τετράποδους φίλους. Στο βίντεο που ακολουθεί πάμε να δούμε συμβουλές για τα συμπαθή τόσο τα σκυλιά όσο και τις γάτες. Καλοκαίρι σημαίνει ζέστη, βασικά καύσωνας. Και αν εμείς ζεσθενόμαστε μία φορά, τα κατοικίδια μας 100. Και εφόσον δεν μπορούν να μας εκφράσουν το πώς αισθάνονται, πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε μερικούς βασικούς κανόνες για να τα βοηθήσουμε να αντέξουν αυτές τις μέρες. Ποιοι είναι αυτοί? Φροντίζουμε να βρίσκονται σε δροσερό μέρος και σκιερό. Αποφεύγουμε να τα αφήνουμε κλεισμένα σε μικρούς χώρους όπως το αυτοκίνητο. Τα ενυδατώνουμε συχνά με φρέσκο δροσερό νερό. Τα βγάζουμε για την καθημερινή τους βόλτα, ώρες που δεν έχει υπερβολική ζέστη. Και σε ό,τι αφορά το κούρεμα του τριχώματός τους, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί σε πολλές των περιπτώσεων το τρίχωμα δρά προστατευτικά προς την επιδερμίδα τους. Ας ακούσουμε τις συμβουλές του κτηνιάτρου κυρίου Βλάχμπη. Το θέμα του καύσωνα, τώρα που βιώνουμε αυτές τις μέρες, είναι αλήθεια ότι πρέπει να είναι σε δροσερό μέρος κατά το δυνατόν. Έτσι, άφθονο δροσερό νερό που να αλλάζει δύο φορές τη μέρα, σε σκιά κατά το δυνατόν, να μην τα αφήνουμε τα σκυλιά στο αυτοκίνητο ούτε για λίγο, δηλαδή όταν πηγαίνουμε κάπου, ή αν τα αφήνουμε πρέπει να καίει το air condition μέσα στο αυτοκίνητο, αποφεύγουμε. Κοπομαχαίρι είναι το κούρεμα, γιατί σε κάποια σκυλιά η τρίχα δρά σαν μονωτική. Δεν σημαίνει ότι αν θα κουρευτεί γουλή το σκυλί θα προστατευτεί καλύτερα από τη θερμοπληξία. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Προσωπικά δεν νομίζω ότι το κούρεμα να κουρέψεις ένα σκυλί γουλή θα βοηθήσει πολύ στο να μην πάθει θερμοπληξία. Μπορεί και να συμβεί και το αντίθετο. Αν είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, μπορεί να προστατεύεται καλύτερα με τη γούνα του. Πώς καταλαβαίνουμε όμως ότι το κατοικίδιό μας έχει υποστεί θερμοπληξία? Το πρώτο βασικό σύμπτωμα είναι η γρήγορη και ακανόνιστη αναπνοή. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να φροντίσει ο κηδεμόνας του είναι να το καταβρέξει με νερό ώστε να πέσει η θερμοκρασία του σώματός του. Βέβαια υπάρχουν μέρη που δεν έχει πουθενά να πάει, ή σκυλιά που ζουν σε κλουβιά και τέτοια, και κινδυνεύουν από θερμοπληξία. Το οποίο θα το καταλάβουμε από την έντονη ταχύπνια πάρα πολύ γρήγορα και κατάπτωση του ζώου. Έχουμε περιστατικά θερμοπληξίας έτσι αυτές τις μέρες. Να βρέξει το μέρος εκεί που είναι και το ίδιο το σκυλί για να προκληθεί εξάτμιση. Και με την εξάτμιση ψύχος θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και να βοηθηθεί. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου, οι κηδεμόνες κατοικιδίων θα πρέπει να μεριμνούν και για την πρόληψη δύο επίσης επικίνδυνων ασθενειών, οι οποίες βρίσκονται σε έξαρση και είναι αυτές της φυλάριας και της λισμανίωσης, για τις οποίες υπάρχουν προληπτικά ιατρικά σκευάσματα. Γενικές οδηγίες που πρέπει να παίρνουμε μέρημνα για το καλοκαίρι και αφορούν τα γνωστά πράγματα που ξέρει ο περισσότερος κόσμος για την πρόληψη των εξωπαρασίτων, δηλαδή για να βάζουν κάποια προϊόντα, αμπούλες ή σπρέι ή περιλέμια εντομοαποθητικά.
ή και χάπια έχουν βγει τον τελευταίο καιρό, που είναι και πιο δραστικά μάλιστα, γιατί είναι ουσίες που δεν έχουν δουλευτεί πολύ. Της λεισμανίασης και της φυλάριας, που είναι δύο μείζων θέματα, δηλαδή σημαντικότατα, δηλαδή την φυλάρια που μεταδίδεται από το κουνούπι και γι' αυτό πρέπει να δίνουμε χάπια ή κάποιο υγρό από το στόμα, και για την πρόληψη της λεισμανίασης που μεταδίδεται από τη σκνήπα και πρέπει, υπάρχει, έχει βγει και εμβόλιο γι' αυτό εδώ και 4 χρόνια. Αυτός είναι ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ισχύει για αύριο 5η, 4 του μηνός. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις περιοχές της Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Σκύρου, Λίμνου, Λέσβου, Χίου, Κορινθίας, Αργολίδας, Ηλίας και Αχαΐας. Συνιστούμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται το άναμα φωτιά στην Ήπεθρο κατά την αντιπυρική περίοδο έως και τις 31 Οκτωβρίου. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, να είστε καλά.